φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, συνεχίζουμε στην αγωνιστική Πετρούπολη του Νίκου Παξιμαδά, γιατί η ελπίδα είναι εδώ, στους συνεχιστές του, στους συντρόφους του. Από την εποχή εκείνη αλλά και μετά, με τον συναγωνιστή μας, τον Γιώργο τον Γιώγο, η Δημοτική Αρχή μαζί με τον Πετροπουλιώτικο λαό απέτρεψαν τα σχέδια της τότε κυβέρνησης και νομαρχίας να γίνει χωματερή το θέατρο Πέτρας και δημιούργησαν ένα πολιτιστικό χώρο. Έκαναν αντιπλημμυρικά έργα, αποχετευτικό σύστημα, διασφάλισαν το άλσος μας, σταμάτησαν καταπατητές και έφτιαξαν κοινόχρηστους χώρους, πάρκα, πλατείες, σχολεία, αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις. Όταν σε άλλους δήμους αυτά μέχρι και σήμερα είναι ζητούμενο. Έτσι λοιπόν και σήμερα η λαϊκή συσπήρωση προσπάθησε και έβαλε εμπόδια. Αντιπάλεψε μαζί με το λαό και έχει καθυστερήσει να εφαρμοστούν μια σειρά μέτρα αντιλαϊκά νομοσχέδια που γονατίζουν ακόμα περισσότερο τον εργάτη, τον αυτοαπασχολούμενο, τους νέους και τις νέες. Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυνατή την αγωνιστική πορεία μας στην Πετρούπολη. Διεκδικούμε φιλολαϊκά μέτρα και μέτρα ανακούφισης για το λαό. Αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής του. Γιατί εμείς δεν ήμασταν και δεν είμαστε τα καλά και υπάκουα παιδιά των κυβερνητικών επιλογών. Μαζί μας δεν έχουν τα ραβέρια τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Μπορούμε λοιπόν να κοιτάμε τον Πετροπουλιώτη και την Πετροπουλιώτισσα στα μάτια και να ζητάμε εκ νέου τη στήριξή τους στις επερχόμενες εκλογές. Γιατί δεν κοροϊδέψαμε, δεν δώσαμε υποσχέσεις που δεν μπορούν να γίνουν πράξη μέσα στα ασφιχτικά και αντιδραστικά πλαίσια της τοπικής διοίκησης που χρησιμοποιείται για να υλοποιούνται κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους Δήμους να είναι μάνατζερ για να ανοίγουν πόρτες στα επιχειρηματικά συμφέροντα, ξεπουλώντας ταυτόχρονα τις υπηρεσίες και τη γη τους. Είχαμε πει το 2011, είχαμε πει το 2014 και λέμε και τώρα ότι θα ασκήσουμε στάση αντιπολίτευσης σε οτιδήποτε μαυρίζει τη ζωή και την καθημερινότητα του λαού, από το τριπλό μπλοκ που είναι απέναντι στα εργατικά λαϊκά συμφέροντα, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυβέρνηση και την περιφέρεια. Γι' αυτό παλέψαμε μαζί με τους εργαζόμενους του Δήμου, κόντρα στις ελαστικές σχέσεις εργασίας, για να υλοποιηθεί το πάγιο αίτημά μας για στελέχωση του Δήμου με μόνιμο προσωπικό, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών και άρα οι παροχές προς τους δημότες. Αγώνα που τον στηρίζουμε αποφασιστικά και σήμερα και θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα. Δεν προχωρήσαμε σε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, δεν μεταφέραμε τα ταμιακά μας διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδας, προκειμένου να εξυπηρετήσει η σημερινή κυβέρνηση το χρέος και τους δανειστές. Δεν αυξήσαμε τα δημοτικά τέλη, τα τροφεία, τις συνδρομές στον πολιτισμό, αθλητισμό, αποδεχόμενοι να είναι ο Δήμος φορομπηκτικός μηχανισμός, παρά τις κατευθύνσεις και τις εντολές που μας δίνει κάθε χρόνο το Υπουργείο Εσωτερικών. Δώσαμε και δίνουμε μάχη να φύγει από δίπλα μας η χωματερή και να μην γίνει νέα χωματερή στο λατομείο Μουσαμά. Αντίθετα, απαιτούμε, διεκδικούμε να υπάρχει διαχείριση των απορριμμάτων προς όφελος του λαού και όχι προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Δώσαμε και δίνουμε αγώνα να μην καταπατηθεί το ποικίλο όρος από ιδιώτες, από επιχειρηματίες. Αντίθετα, προβάλαμε τη θέση ότι το περιβάλλον πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό και να το χαίρεται δωρεάν ο λαός για αθλητισμό και αναψυχή. Σταθήκαμε με τιμιότητα και αγωνιστικά στα ασφιχτικά θεσμικά και οικονομικά πλαίσια που λειτουργεί η τοπική διοίκηση, με περικοπές που φτάνουν στο 65% από την κρατική χρηματοδότηση, λόγω της μνημονιακής πολιτικής που εφάρμοσαν από το 2009 όλες οι κυβερνήσεις. Στον αντίποδα, εμείς καταργήσαμε τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά. Μειώσαμε ή και καταργήσαμε δημοτικά τέλη σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Καταργήσαμε τη μηνιαία συνδρομή για τα παιδιά στις δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού και την μειώσαμε για τους ενήλικες.
Συγκρουστήκαμε με την αποκεντρωμένη διοίκηση όταν μας απαγόρευσε να απαλλάξουμε πλήρως από τα δημοτικά τέλη τους ανέργους και το υλοποιήσαμε. Κάναμε έργα ουσίας, αντιπλημμυρικά έργα, ανακατασκευή παιδικών χαρών, αθλητικών χώρων, ασφαλτοστρώσεις. Χτίσαμε 2 παιδικούς σταθμούς και δρομολογήσαμε το χτίσιμο άλλων 2, όπως και ενός πολιτιστικού κέντρου. Χωροθετήσαμε το Δημαρχείο για την πόλη μας και διεκδικούμε να έρθει το μετρό για να εξυπηρετείται ο λαός. Στην Πετρούπολη, οι εργαζόμενοι, οι νέοι, αλλά και οι συνταξιούχοι, οι απόμαχοι της δουλειάς, γνωρίζουν μέσα από την πείρα τους πόσο θετικό είναι να βρίσκονται στη διοίκηση του Δήμου οι κομμουνιστές και άλλοι αγωνιστές που συμπορεύονται μαζί μας, κόντρα στις κατευθύνσεις να γίνει ο Δήμος ανώνυμη εταιρεία. Εμείς δεν λέμε ότι δεν είναι δική μας αρμοδιότητα μια σειρά προβλήματα που ταλανίζουν σήμερα το λαό και δημιουργούνται από τις κεντρικές επιλογές και τον δρόμο της ανάπτυξης που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων. Γι' αυτό και διευρύναμε το μέτωπο ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά. Γι' αυτό ταυτόχρονα ξεδιπλώσαμε ένα πολύμορφο πολιτιστικό ρεύμα κόντρα στην υποκουλτούρα και τη μιζέρια. Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κοινή πάλη και την αλληλεγγύη των λαών ενάντια στα βρώμικα ματωμένα σχέδια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει ο λαός να πιστέψει στα κάλπικα διλήμματα και τα ψέματα που έχουν ξεκινήσει και αραδιάζουν όλοι οι υποψήφοι, ανεξάρτητα αν καμώνονται πως είναι τάχα ανεξάρτητοι. Η αλήθεια είναι πως είναι μέλη και στελέχη των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει και άρα έχουν σοβαρές ευθύνες για την κατάδεια του ελληνικού λαού, εξαιτίας των πολιτικών που εφαρμόζουν και γιατί πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος τους είναι να μειωθεί κι άλλο η κρατική χρηματοδότηση, να ενισχυθεί η ανταποδοτικότητα, οι ιδιωτικοποιήσεις. Έχουν αρχίσει εδώ και καιρό να τάζουν και να υπόσχονται, καθώς επίσης και να ρίχνουν λάσπη στη σημερινή δημοτική αρχή, προσπαθώντας να μειώσουν το ήθος μας, το κύρος μας μέσα στο λαό. Δεν τους περνάει όμως, γιατί ο λαός μας ξέρει, μας γνωρίζει στην Πετρούπολη, υπάρχει η σφραγίδα των κομμουνιστών εδώ και δεκαετίες. Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ διατυμπανίζει ότι θα λύσει τα προβλήματα του πετροπουλιώτικου λαού. Μάλλον θεωρεί ότι είμαστε τίποτα λωτοφάγοι και δεν θυμόμαστε ότι όχι μόνο δεν τήρησαν καμία από τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις, όπως το κλείσιμο της κομματερής, η δημιουργία αντιπλημμυρικών έργων, έργα για άλλες υποδομές κτλ., αλλά αντίθετα η σημερινή Περιφερειακή Αρχή προέκρινε το Λατομείο Μουσαμά για να γίνει νέα χωματερή. Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να επιλύσουν τα προβλήματα που τα έχει δημιουργήσει το ίδιο τους το κόμμα με την πολιτική που εφαρμόζει. Παρουσιάζουν ως φιλολαϊκοί την πολιτική της κυβέρνησης και της περιφέρειας την ίδια στιγμή που ψήφισαν και εφαρμόζουν τον κλεισθένη για τους Δήμους. Μία δηλαδή πέρα για πέρα τη δραστική μεταρρύθμιση που φορτώνει νέα βάρη στις πλάτες του λαού προκειμένου να βγει ενισχυμένο το μεγάλο κεφάλαιο και η επιχειρηματική όμιλη μέσω των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Έχοντας η σημερινή κυβέρνηση και η σημερινή Περιφερειακή Αρχή στο ιστορικό τους 100 και πλέον νεκρούς από τις καταστροφικές πλημμύρες, από τις πυρκαγιές, δρομολογούν ταυτόχρονα ζεστό χρήμα στο κεφάλαιο, όπως π.χ. μέσω του έργου του να μετατραπεί ο φαλυρικός όρμος σε Αττική Ριβιέρα για να έχουν κάπου να παρκάρουν τα γιο τους οι εφοπλιστές. Έχουν το θράσος να παρουσιάζονται ως συνεχιστές των δημοκρατικών παραδόσεων της Πετρούπολης. Θα ήταν πραγματικά για γέλια αν δεν ήταν όντως επικίνδυνοι. Οι αριστεροί, οι προοδευτικοί άνθρωποι να τους γυρίσουν την πλάτη. Δεν μπορούν να χαραμίσουν την ψήφο τους σε αυτούς που λειτουργούν ως ντίλερ των ατοϊκών φωνιάδων που μετατρέπουν την Ελλάδα σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση. Αντίστοιχα, καλούμε το λαό να κλείσει τα αυτιά του στις ειρήνες του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας που συστρατεύτηκε με τους θαυμαστές και χειροκροτητές της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.
Το κόμμα που τον στηρίζει έχει κυβερνήσει, έχει δώσει δείγματα γραφής. Ο πρόεδρός τους, ο κύριος Μητσοτάκης, σαν υπουργός διοικητικής ανασυγκρότησης, πέρασε μια σειρά από αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις για τους δήμους. Προώθησε απολύσεις, προώθησε περικοπές. Έχουν δώσει δείγματα γραφής, γιατί όταν κυβέρνησαν ήταν υπέρ της ανταποδοτικότητας, υπέρ των απολύσεων και των συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Αυτό θέλουν να κάνουνε. Θέλουν νέα χαράτσια, νέες αρμοδιότητες για τους δήμους, όπως για παράδειγμα να εισπράττουνε τον ένφια. Επιπρόσθετα, να κλείσει τα αυτιά του απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους δίθεν ανεξάρτητους, αδέσμευτους, άχρωμους, ακομμάτιστους, αυτούς που προέρχονται όλοι από την ίδια διοίκηση του 2002-2010, που τίποτα προοδευτικό δεν προσέφερε στην πόλη, αλλά εφάρμοσε την ανταποδοτικότητα, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και δεν παρέδωσε ούτε μία υποδομή στη νεολαία και στο λαό της πόλης μας σε 8 χρόνια. Και σήμερα ζητάνε αύξηση της τοπικής φορολογίας, ΣΔΙΤ και άλλα, τα οποία τα έχουν δηλώσει και ευθαρσώς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ζητούμε λοιπόν από το λαό τη συμπόρευσή του και τον καλούμε το επόμενο διάστημα να δώσει μαζί μας αυτή τη μάχη. Πόρτα-πόρτα, σπίτι-σπίτι, μαγαζί-το-μαγαζί, ώστε η λαϊκή συσπήρωση να αναδειχθεί και πάλι διοίκηση του Δήμου, όπως κάνουμε σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στους άλλους 4 Δήμους που το ΚΚΕ βρίσκεται στη Δημοτική Αρχή. Την Πάτρα, την Κεσαριανή, το Χαϊδάρι, τον Κόκκινο Βράχο, την Ικαριά. Λαϊκή συσπήρωση ξανά στη διοίκηση σημαίνει περισσότερη δύναμη στο πλάι του λαού. Περισσότερη δουλειά για αυτόν τον σκοπό. Κάνουμε πλατή άνοιγμα και ζητούμε τη στήριξη όλων, ακόμα και αυτών που δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, ώστε να συνεχίσουμε την ασυμβίβαστη πορεία μας και για τα επόμενα χρόνια. Ζητούμε από το λαό, ανεξάρτητα από τις επιμέρους επιφυλάξεις ή διαφωνίες, να κάνει το βήμα και να στηρίξει το ΚΚΕ, να δώσει τη δική του απάντηση και στις 3 κάλπες, αλλά και γενικότερα σε όλους τους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στα σχολεία, στις σχολές, ώστε να ξημερώσουν καλύτερες μέρες στον πόη των ονείρων και των ανθρώπων. Εμπρός λοιπόν για το δρόμο της σύγκρουσης και της ανατροπής, γιατί εκεί βρίσκεται η ομορφιά της ζωής, εκεί εξυψώνεται η ανθρώπινη προσωπικότητα. Καλή αντάμωση στους αγώνες, καλή υγεία σε όλους και θα τα καταφέρουμε, είναι βέβαιο.